Προσαρμόσαμε λίγο την τακτική μας, γιατί έχουμε δεχτεί στα προηγούμενα παιχνίδια κάποιες κόκκινες κάρτες και έχουμε λείψει τα εξτρέμ. Οπότε αποφασίσαμε να γεμίσουμε λίγο τον άξονα με παραπάνω παίχτες και να ανεβαίνουν τα μπακ και να κάνουμε το παιχνίδι μας από τον άξονα κυρίως. Μας βγήκε μέχρι κάποιο σημείο, παρόλο που δεχτήκαμε τον γκολ στην αρχή. Στην πλευρά που στηριχτήκαμε, χάσαμε τον παίχτη μας με εξάρθρωση του ώμου πολύ νωρίς. Αλλάξανε τα πλάνα και λίγο τα παιδιά εκεί δεν προσαρμοστήκανε. Φυσιολογικά άρχισε και το δεύτερο γκολ, δηλαδή ήταν ένα μάτς πολύ ωραίο, γειτονικό. Δεν είχαμε τις εντάσεις, είχαμε τα πάντα στο όριο του επιτρεπτό. Για τη διαιτησία δεν μιλάμε ποτέ στο γάμο τοπικό, δεν μας αφορά καθόλου. Εμείς κάναμε το παιχνίδι μας, τα παιδιά κάνουν για αυτό το παιχνίδι τους. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στον αντίπαλο που κάνει και πορεία πρωταθλητισμού. Και εμείς συνεχίζουμε, όπως επανειλημμένα λέω, να είμαστε αμετανόητοι ερασιτέχνες. Έχουμε δύο προπονήσεις την εβδομάδα, ένα φιλικό, το ευχαριστιόμαστε και όπου μας βγει αυτό. Και παρόλα μέσα από όλα αυτά να δουλέψουμε τακτικά ώστε τα παιδιά τελειώνοντας τη χρονιά να έχουν μάθει κάτι καινούργιο. Δυστυχώς τις κατηγορίες αυτές φέρουν μαζί πολλές κακές συνήθειες από τις παλιές ομάδες. Αυτά από μένα. Λοιπόν, όσον αφορά τη δικιά μας την ομάδα, τη δικιά μας προσέγγιση πάνω στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο έγινε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος κυριάρχησε όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Μπορούμε να πούμε ότι σε ποσοστά μπορεί να ήταν και 70-30% η κυκλοφορία της μπάλας. Την είχε ο Φωστίας Ξαριανής. Εμείς επιλέξαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι μισού γηπέδου και να χτυπήσουμε σε αντεπιθέσεις. Κάτι που θεωρώ ότι, άμα δούμε το παιχνίδι, τη στατιστική, τις τελικές προσπάθειες, θεωρώ ότι ήταν μια τακτική προσέγγιση που βοήθησε την ομάδα μου να κάνει παραπάνω τελικές ενέργειες. Εμείς γνωρίζαμε ότι ο Φωστίας Ξαριανής είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να κυκλοφορεί πάρα πολύ καλά την μπάλα, ιδιαίτερα στο δικό της μισό. Γι' αυτό και δεν επιλέξαμε να πιέσουμε πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα στις μεταβάσεις επιθετικές, κάτι που οι παίχτες μου το κάνανε πάρα πολύ καλά σήμερα στα 93 λεπτά. Θεωρώ ότι όλο το παιχνίδι κρίθηκε στις μεταβάσεις και στις μονομαχίες στη μεσαία γραμμή, αφού ο αντίπαλος προπονητής και πάρα πολύ ωραίο πλάνο είχε, επέλεξε να βάλει πάρα πολλούς παίχτες στη μέση του γηπέδου, κάτι που μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Μπορώ να πω τακτικά αυτό το πρώτο μήχρονο βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του αντίπαλου προπονητής με αυτή την κίνηση, την τακτική κίνηση. Εμείς συνεχίζουμε. Προερχόμαστε από μια πολύ καλή νίκη εκτός έδρας μέσα στον κύρωνα Αθηνών. Θέλαμε για να έχει σημασία αυτή η νίκη να πάρουμε και το σημερινό ντέρμπι. Το καταφέραμε. Είμαστε χαρούμενοι. Και συνεχίζουμε ώστε το Μάιο να καταφέρουμε να είμαστε μέσα στις πρώτες τρεις θέσεις που οδηγούν στη Β' κατηγορία. Εμείς επιλέξαμε όλη την εβδομάδα που πέρασε πριν από το παιχνίδι να μην δημοσιεύσουμε τις πάρα πολλές απουσίες που έχουμε, ώστε να μην φανεί σαν δικαιολογία σε τυχόν άτυχο, σε κάποιο άτυχο αποτέλεσμα που μπορεί να είχε έρθει σήμερα. Και γι' αυτό θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του ρόστερ, γιατί σήμερα αυτά τα παιδιά που αγωνίστηκαν, που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, απέδειξαν ότι δίκαια ανήκουν σε αυτήν την ομάδα, ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά που τους επιλέξαμε να είναι στο φετινό ρόστερ, και θέλω να τους δώσω και στους 25 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα συγχαρητήρια για αυτή την πορεία που κάνουν. Εμείς φτάσαμε τους 21 βαθμούς σε ακριβώς 2 μήνες που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πολύ μεγάλη συγκομιδή, αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της γάμα κατηγορίας τα τελευταία χρόνια. Ο όμιλος μας διαθέτει 10 ομάδες πάρα πολύ καλές για τη γάμα κατηγορία, και αυτό μας δυσκολεύει όσον αφορά το έργο μας που είναι το Μάιο να ανέβουμε κατηγορία. Ευχόμαστε στον αντίπαλο προπονητή και στην αντίπαλη ομάδα καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θεωρώ, και τα δύο σωματεία, όλο αυτόν τον κόσμο που εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο και την περσινή χρονιά που είμαι εδώ πέρα. Ευχαριστούμε όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και θεωρώ ότι απόλαυσε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε υγιή πλαίσια, όπως είπε και ο Σάββας. Και μακάρι να είναι κοντά σε όλα τα σωματεία της Κεσαριανής όλος αυτός ο κόσμος. Να έρθουν και στο δεύτερο γύρο, που είμαστε εμείς γηπεδούχοι, για να μην πούμε και εμείς μέσα. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.